Σας πω τη γενική κατεύθυνση που κινούμαστε εμείς σε αυτά τα ζητήματα. Η γενική κατεύθυνση είναι ότι οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική που έχει επίκεντρο την ικανοποίηση αναγκών του ίδιου του λαού ή αύξηση της προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσε να προκύψει για τον ελληνικό λαό, διότι αυτό πρέπει να είναι το μέλημα. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημα μιας κυβέρνησης ή μιας κοινωνίας. Θα πρέπει να βάζει κάποια κριτήρια για το τι είδους επένδυση μπορεί να γίνει σε έναν τόπο. Κριτήρια που έχουν να κάνουν με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με τα ωφέλη που θα έχει η τοπική κοινωνία ή ευρύτερα η χώρα σε βάθος χρόνου και όχι μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, διότι αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι ότι γίνεται μια αρπαχτή, να το πω ελληνικά. Αλλά δεν συμφωνείτε και να είναι και γίνεται μια αρπαχτή. Επί 13 χρόνια, φαντάζομαι. Αν ο ελληνικός λαός έχει κάνει άλλες επιλογές τα τελευταία 13 χρόνια, ποιος έχει την ευθύνη για τη διεύθυνση, τη διαχείριση και τη διοίκηση αυτού του τόπου, δεν θα ήταν 13 χρόνια έτσι. Πάντως διαφωνείτε σε όλα, κύριε Καρέτζη. Εγώ αυτό βλέπω. Σε όλα, λιμάνι είναι. Όχι, λέω ΣΥΡΙΖΑ. Θα σε φωτάξουν στη θάλασσα, θα σας διώξουν. Εγώ θα σας πω πολύ. Αεροδρόμιο είναι το ίδιο. Ελληνικό είναι που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα ωραιότερα οικόπεδα της Ευρώπης. Λέτε όχι να μην έρθουν επενδυτές γιατί θα τα ακυρώσουν. Να μην έρθουν, έτσι μπορώ να προχωρήσω. Να μην έρθουν επενδυτές γιατί θα το ακυρώσουν. Μα τι είναι, να σας πω. Κοιτάξτε, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου εύκολη πολιτική αντιπαράθεση. Ότι κάποιος δεν θέλει κάτι και κάποιος άλλος το θέλει. Εγώ μιλάω και εμείς μιλάμε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα. Με βάση το σχέδιο. Κανένα στο σπίτι του, εάν είχε ένα οικόπεδο, δεν θα το έδινε με όρους που δεν τον συμφέρει μακροπρόθεσμα. Επειδή κάθεται, θα έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί να το δώσει με αποτέλεσματα θετικά για εκείνον. Άρα το γενικά κάποιος είναι εναντίον. Άρα δεν είστε γενικά εναντίον αυτών των επενδύσεων. Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα. Κοίτα να σου ξαναπώ. Να παρακαλώ, χρειάζεται εθνική, τομεακή, κλαδική πολιτική σε κάθε τομέα. Αμέσως σταθερότητα που ακούστηκε. Είναι απαραίτητη, αλλά σταθερότητα δεν γίνεται μια κοινωνία στο καναβάτσο, με πανεπιστήμια που κλείνουν, με τις ενδογενείς δυνατότητες. Κύριε Καρίτση, θα μπορέσετε μια φορά στο ΣΥΡΙΖΑ να είστε συγκεκριμένοι. Προσπαθώ. Θέλετε να δοθεί σε ιδιώτες το ελληνικό ή να το αξιοποιήσει το κράτος. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι ως κράτος το ίδιο θα το κάνει. Μα το ξέρετε. Δεν το ξέρουμε. Όχι, όχι. Εγώ ξέρω ότι 13 χρόνια τα λεφτά του ελληνικού λαού είναι σκουπίδια. Αυτό ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Να προσέχαμε όλοι ως κοινωνία. Και όλες, ποιους βάζαμε και με ποια αντίληψη και νοοτροπία. Δεν λέει κανείς, εδώ είναι η ευθύνη. Δεν το λέμε. Εδώ και δίπλα σας. Αριστερά και δεξιά σας. Μην με δείχνετε. Είμαι 20 λεπτά, προσπαθώ να τυπώσω μια δημοκρατία. Σας λέω λοιπόν ότι το ζήτημα είναι αντίληψης. Άλλο λοιπόν οι πολιτικές ευθύνες, υπήρχε τώρα τι κάνουμε. Πολιτικού σχεδίου, νοοτροπίας. Με ιδιώτες ή χωρίς. Το ερώτημα αυτό. Να βοηθήσω. Το ερώτημα αυτό. Όχι, να μην βοηθήσω. Κύριε, αφήστε τον άνθρωπο να απαντήσει. Ο άνθρωπος πρέπει να μας απαντήσει. Διότι είναι πάνε να γίνουν κυβέρνηση. Το ερώτημα αυτό. Στη Νέα Υόρκη είναι το 1/3 του ελληνικού. Αν ήθελε υποτεθεί ότι φτιάχνουμε ένα Central Park στο ελληνικό. Δεν έχει να κάνει Central Park. Α πούμε, συγχαρητήρια. Δεν είναι το λέω. Μπορεί να συντηρηθεί, εγώ αυτό ρωτάω. Όχι, δεν μπορεί. Εγώ θα παραλάβω. Το ερώτημα δεν τίθεται έτσι. Το ερώτημα τίθεται. Θα έχει ωφέλη ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα ο ελληνικός λαός και το δημόσιο συμφέρον από μια επένδυση. Είτε την κάνει εξωγήινος, είτε την κάνει ένας ιδιώτης, είτε την κάνει οποιοδήποτε. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα. Ωραία, ναι. Μπορεί το κράτος, μια κοινωνία, μια κυβέρνηση, μπορεί το κράτος με χρήματα των δημόσιων επενδύσεων να κάνει μια επένδυση, η οποία θα καταστρέψει μακροπρόθεσμα μια περιοχή. Δεν είναι καλύς, όχι, προφανώς. Άρα δεν είναι το ερώτημα κράτος. Είναι τι δημόσια πολιτική υπάρχει, τι σχεδιασμός. Και προς όφελος τίνος. Εκεί, ο δικός σας τι είναι, ο προσανατολισμός, ο δικός σας ποιος είναι, κύριε Καρίτση. Σας είπα ότι μπορεί να υπάρχει για όλα τα θέματα. Όλοι. Για όλα τα θέματα. Δεν είναι το πράσινο. Να θέλουμε όλοι. Δεν είναι το πράσινο. Δεν είναι το πράσινο. Είναι μοντέλο. Με το σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό που λέτε τώρα είναι η νοοτροπία μας κατέστρεψε. Διότι να λέμε γενικά επένδυση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Αθήνας. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την Αττική. Πού θα δώσει βάρος. Τι δυνατότητες έχει ο τόπος και οι άνθρωποι του. Με βάση αυτό θα γίνει ένα σχεδιασμός και θα πούμε. Αν ο επενδυτής θέλει να κάνει, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει ότι αυτός ο τόπος θα αναπτυχθεί
Γιατί έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό, έχουμε διαγνώσει τις δυνατότητες και θα αναπτυχθεί, ας πούμε, στον τουρισμό. Αν έρθει ένας επενδυτής και πει θα φτιάξω χαλιμπουργία. Εγώ μπορεί λοιπόν είναι πολύ καλή ιδέα για μια άλλη περίπτωση. Με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν γίνεται στο ελληνικό. Δεν μπορεί να διέκοψε κανέναν. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Όμως 20 λεπτά άκουγα τον κύριο Καρύδη και τον κύριο Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, θα το κουβεντιάσετε. Εγώ παραλαμβάνω γουρούνι στο σακί, θα έρθει ένας επενδυτής που δεν ξέρω. Ποιο είναι το σχέδιο που έχει η χώρα. Το συζητάτε όμως. Μέσα σε... Τώρα τι. Κύριε Λιλιτζή και κύριε Οικονόμου, να θα πω αυτό που θέλω να πω. Δεν θα κάνω να απαντήσετε. Δεν θα πω. Είναι στην άρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε. Το είπατε πριν. Αφήστε να πω κι εγώ που είμαι στην άρνηση. Τη γνώμη μου. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αν δεν έχει μια κλαδική πολιτική ή μια περιφερειακή πολιτική που να λέει ότι τα πλεονεκτήματα είναι αυτά. Θέλουν να αναπτυχθεί έτσι. Με βάση αυτούς τους προδιαγραφές. Και να έρθει, και να έρθει μετά επενδυτής ή ο δημόσιος τομέας ή οποιοδήποτε άλλος για να ενταχθούν. Πάντως έτοιμοι δεν είστε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Σας είπα γιατί μόνο άρνηση βλέπω εγώ. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα χθες. Κύριε Οικονόμου, και δεν ακούω σχέδιο. Εγώ δεν θα αντιθικίζω πάνω. Λέει όπου η Νέα Βουλή θα κρίνει ότι το δημόσιο συμφέρον δεν διασφαλίζεται, δεν θα διστάσουμε να ακυρώσουμε ή να θεωρήσουμε συμβάσει. Αυτό που είπατε. Ωραίο αυτό. Πολύ σωστό. Τι κάνουμε όμως. Μα σας είπα. Μα σας λέω τόση ώρα. Τόση ώρα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Η χώρα έχει ξεχάσει. Κοιτάξτε, και η δημόσια σφαίρα σε αυτή τη χώρα έχει ξεχάσει κάποιες έννοιες οι οποίες είναι κρισιμότατες. Όπως σχεδιασμός. Ίσα. Κλαδική πολιτική. Μα ακούτε εσείς τη λέξη κλαδική πολιτική. Όχι, από κάποιον πολιτικό των κομμάτων που αυτή τη στιγμή μας σώζουν για 15η φορά. Γι' αυτό λοιπόν. Επειδή δεν θέλω να ακούω από τους προηγούμενους, θέλω να ακούσω από εσάς. Σας τα λέω τόση ώρα. Όχι, κύριε Παπα-Νικολάου, σας παρακαλώ. Τα λέω τόση ώρα. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ νομίζω για το κόμμα. Πολύ συγκεκριμένα. Το δικό σας σχέδιο με βάση το πρόγραμμά σας. Τις ανάγκες που έχει η Αττική, την κατεύθυνση που θέλετε να δώσετε στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Το δικό σας σχέδιο, τι λέει ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό το έργο, το αεροδρόμιο. Σας είπα. Σας είπα. Τι με ρωτάτε, ποιο είναι το συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλάνο. Υπάρχουν σχέδια που βασίζονται πάνω στην ενοποίηση, το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, στην ποιότητα τη ζωή του πολίτη, που όλα αυτά παράγουν και θέσεις εργασίας. Θέλετε να πω αυτά. Όχι, να ξέρω αν υπάρχει σχέδιο αυτό. Γιατί το εμφανίζεται. Γιατί όχι, λέω, εμφανίζεται. Εμφανίζεται μια πλευρά και λέει: παιδιά, το δίνω εγώ σαν ανιδιώτη, ο οποίος θα κάνει 11.000 σπίτια. Εσείς λέτε: εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Τι θέτε, να ξέρουμε τι θέλει το κάθε κόμμα, ρε παιδιά. Κανείς δεν είπε ότι δεν λένε. Το δίνω σε έναν ιδιώτη, ο οποίος θα κάνει 11.000 σπίτια, θα κάνει τούτο, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο. Αμέσως, κύριε Καρύδη. Εσείς λέτε: δεν θέλω αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέτε ότι. Μισό λεπτό. Δεν έχει σχέδιο σε αυτό που ρωτάς, το έχουμε ρωτήσει 100 φορές. Δεν έχει απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος αυτό. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Και είναι και σας λέω και συγγνώμη που θα το πω ότι η νοοτροπία τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι όμως. Στο πόδι. Να μην είναι στο πόδι. Αυτό λέω. Οργανώστε μια συζήτηση λοιπόν σοβαρά για το ελληνικό. Θα την οργανώσουμε τα κόμματα, οι εμπειρογνώμονες και οι ειδικοί να σας πούν. Με ρωτάτε εμένα. Σας λέω λοιπόν. Σας λέω δύο τρία πράγματα. Εγώ, εδώ ακούστηκαν διάφορα. Θέλω να μιλήσω. Τελειώνει η ώρα της εκπομπής. Δεν θα προλάβω να πω τίποτα για το ότι η χώρα κρατήθηκε στην Ευρώπη. Θέλω να πω μερικά πράγματα. Με έχετε καλέσει. Και μου λέτε στα 4 λεπτά που έχω, στα 2,5 λεπτά που έχω, να σας πω την ολοκληρωμένη πρόταση ενός πολιτικού φορέα που θέλει να γίνει κυβέρνηση για ένα σοβαρότατο θέμα, τη συνολική πρόταση. Σας λέω 4 βασικές αρχές πάνω στις οποίες εμείς σχεδιάζουμε και μου λέτε δεν λέτε τίποτα συγκεκριμένο. Αυτή είναι η νοοτροπία της συζήτησης. Αυτή είναι η νοοτροπία της συζήτησης. Είναι καθρέφτης της νοοτροπίας με την οποία κυβερνήθηκε αυτή η χώρα και μας οδηγεί στην καταστροφή. Αδικείτε την κουβέντα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αλλά σας λέω ότι όταν λέτε ή είσαστε υπέρ του επενδυτή ή εναντίον του επενδυτή, αλλά δεν συζητάμε σοβαρά ένα θέμα. Κύριε Καρέτζη, επειδή συζητάμε. Θα ήθελα και 2 λεπτά να τοποθετηθώ αν γίνεται για τα άλλα. Και δεύτερο γύρω ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση μισό λεπτό. Γιατί δεν καταλαβαίνω την ένταση. Εγώ σας λέω 4. Εγώ θέλω να ξέρω. Προσπαθώ να τελειώσω. Είμαι ο μόνος. Είμαι ο μόνος που θα πρέπει να πω. Τι θέλω να κάνω. Τσιμέντο. Μα τι σας είπανε. Δεν σας είπα τσιμέντο. Ο κύριος Παπα-Νικολάου δεν σας είπε τίποτα. Ούτε τσιμέντο. Ούτε τσιμέντο. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Αυτό που λέμε όμως είναι μια στιγμή. Δεν ακουγόμαστε. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι κανένα σχέδιο. Ό,τι θέλει ο ιδιώτης. Όποιος θα περισσότερα θα το πάρει. Όποιος θα σας ρωτά τόση ώρα να μου πείτε κύριε Παπα-Νικολάου. Ακούσατε τι. Την πρόταση της Λάμδα τη διαβάσατε κύριε Καρύτση.
διαβάζετε λέξεις που δεν είπα. Στην οποία αξιοποιείται και αξιολογεί το ΤΑΙΠΕ, δεν τη διαβάσετε. Δεν γίνεται. Χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς σεβασμό στην κοινωνική ανάπτυξη. Κύριε Παπα-Νικολάου, δεν είναι δεκτή μια επένδυση. Δεν έχει μιλήσει ο κύριο Καρύδης. Κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί βάζετε λόγια που δεν έχουμε πει ποτέ. Δεν είπα ότι το είπατε εσείς, εγώ το είπα. Ούτε σπίτια 11.000 ούτε τίποτα. Ισορροπία μεταξύ του πρασίνου και τη επένδυση. Και νέε δουλειέ και δημιουργία ευκαιριών. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο. Εσεί έχετε πει την άποψή σα. Ο κύριο Καρύδης επιχείρει να την πει εδώ και αρκετή ώρα. Επιχείρει, λέω. Ναι. Την έχετε εντάξει, λέω την απάντηση. Δεν αξιολογήθηκε, όταν σα λέω. Δεν θέλω να αξιολογήσω τίποτα. Λέω, έχετε εντάξει την απάντησή σα σε ένα γενικευμένο σχεδιασμό που πρέπει να αλλάξει και να μην είναι στην αντίληψη τη σημερινή. Τελεία παύλα. Κύριε Καρύδη, επίση από την πλευρά σα και να δούμε τα ευρύτερα οικονομικά.